γιατί όπως σας έχουμε πει απόψε, θα έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ναι, μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου, μετεωρολογικός λειτουργός. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου. Γεια σας. Για πείτε, τι θα να περιμένουμε από απόψε για τις επόμενες 48 ώρες. Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Τετάρτη. Ναι. Από απόψε, όπως είπαμε, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει προειδοποίηση πορτοκαλί από τις 10 μέχρι και τις 10 το βράδυ της Τετάρτης, δηλαδή 48 ώρων, mm-hmm. για έντονα φαινόμενα τοπικά παρατεταμένα τοπικών βροχών καταιγίδων και αναμένεται και χιονόψεις στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό και το χαλάζι. Αυτά μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη λιγότερα φαινόμενα, από το απόγευμα της Πέμπτης φαίνεται ότι υποχωρούν οριστικά. Όταν λέμε έντονα καιρικά φαινόμενα, μας είπατε, δηλαδή έντονη βροχόπτωση, καταιγίδες σε όλο και το... Χαλάζι. Κυρίως η προειδοποίηση αφορά κυρίως τα βόρεια και τα ανατολικά, αλλά υπάρχει σίγουρα, αναμένεται και... βροχόπτωση έντονη και στα ορεινά κυρίως υπό τη μορφή χιονιού, αλλά και στο εσωτερικό φαίνεται ότι θα υπάρχουν έτσι τοπικά έντονα φαινόμενα. Κύριε Γεωργίου, ναι. Αυτό το νέο σύστημα που θα επηρεάσει την περιοχή, λέγατε ότι θα του δώσετε και όνομα, αποφασιστεί για ονομασία του. Ονομάζεται Αυγή. Μάλιστα. Και θα μας επηρεάσει από... Ναι, από αργά το απόγευμα ή απόψε μέχρι και για 48 ώρες βασικά. Και από πού μας έρχεται αυτό το σύστημα? Βασικά έχει σχηματιστεί από τα βόρεια βορειοανατολικά, βαθαίνει στην περιοχή, πέφτει η πίεση, δίνεται η αστάθεια και φέρνει και ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια. Πέφτει η θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς περίπου, μέχρι 14-15, πιο κάτω από τις μέσες 3-4 βαθμοί. Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι η θερμοκρασία, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 μέχρι 14 βαθμούς. Μάλιστα. Και κατά τις βραδινές ώρες? Μείον 2 στα ψηλότερα ορεινά, 5 με 8. 5 στο εσωτερικό, 8 στα παράλια. Μάλιστα. Θα κρυώσουμε για τα καλά δηλαδή, κύριε Γεωργίου. Μάλιστα. Και όλο αυτό θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά. Ανεβαίνει μετά 2-3 βαθμούς, θα πλησιάσει τις μέσες για την εποχή. Μάλιστα. Και μας είπατε, υπάρχει και το ενδεχόμενο χιονόπτωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν θα υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει και το ενδεχόμενο βεβαίως των πλημμυρών, κύριε Γεωργίου. Σίγουρα, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από απόψε στις 8 ξεκινάει το καλή προειδοποίηση. Και όπως σας έχουμε πει, κύριε